Οι ευθύνες για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των ανέργων και η μη ύπαρξη δράσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας αποτέλεσαν το αντικείμενο της ήπιας αντιπαράθεσης που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λάρισας μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της Αντιπολίτευσης. Το θέμα της ανεργίας συζητήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και ακούστηκαν διάφορες προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να παρουσιάζει την στρατηγική του προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, που εστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αντιπολίτευση να τονίζει με έμφαση πως με την σημερινή πολιτική που ακολουθείται